Διαβολική σύμπτωση θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς την απόλυτη σύμπλευση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον νέο Αμερικανό πρέσβη George Τζούνι στις απόψεις τους για το διαδίκτυο. Ο Αμερικανός πρέσβης απίφθινε χαιρετισμό στη Διεθνή Διάσκεψη Κυβερνοασφάλεια και Δημοκρατία. Το συνέδριο συνδιοργάνωσε το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, η Πρωτοβουλία για την Κυβερνοασφάλεια του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια και το Ινστιτούτο για την Προώθηση της Τεχνολογίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια και πραγματοποιήθηκε στο Ζάπιο Μέγα. Το μήνυμα του George Τζούνι ήταν ότι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της πάλης μεταξύ των δημοκρατικών αξιών και των φωνών της τυραννίας και του αυταρχισμού και ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να βεβαιωθούμε ότι επιλέγουμε σωστά, επιλέγουμε τη δημοκρατία, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα είναι πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο Αμερικανός πρέσβης ανέφερε ότι ο Πούτιν διεξάγει έναν πόλεμο από επιλογή, αμφισβητώντας τα θεμέλια των δημοκρατιών μας και τη διεθνή τάξη και πως η ρωσική παραπληροφόρηση έχει αναπτυχθεί για να διαδώσει ψέματα σχετικά με την εισβολή και να συγκαλύψει τις φρικαλαιότητες στα τρομερά εγκλήματα πολέμου. Όπως είπε, είναι επιτακτική ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα ως θεματοφύλακες της δημοκρατίας να εργαστούν από κοινού για την αντιμετώπιση των ψεμάτων, της παραπληροφορήσεως και την προστασία των δημοκρατικών τους ιδανικών. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε στο διαδίκτυο, λέγοντας ότι μπορεί να προωθεί τον διάλογο των πολιτών και την ανεκτικότητα, αλλά επίσης ενισχύει τις προκαταλήψεις, τη διάδοση της παραπληροφορήσεως και την πρόκληση συγχύσεως που απειλεί τον ιστό των κοινωνιών μας. Η παραπληροφόρηση αναδεικνύεται ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίες μας, ανέφερε συγκεκριμένα ο George Τζούνις, ό,τι δηλαδή πιστεύει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.